Είμαστε την άλλη που είμαστε όλοι. Σχεδόν. Τα κόσια εδώ είναι. Εντάξει. Όλοι οι σημάδες του ίδιου είναι, κύριε Γιώτη. Τα κόσια εδώ εννοώ τα κοινωνικά, εντάξει. Ο καθένας, τα κόσια πάντα είναι στην θεωρία. Τα ξέρεις. Λοιπόν, για την άλλη παιδιά, επειδή 15 Απριλίου, 14 Μάρτιο για την ακρίβεια, έχει έρθει έγγραφο από την ΕΠΟ, η οποία ο πρωταθλητής θα πρέπει να έχουμε δώσει σαν έψη πιερία στον πρωταθλητή μας. Άρα όπως καταλαβαίνετε, τα Σαββατοκύριακα είναι 8. Αν κάνουμε έναν τον απόκριον είναι 7, άρα πρέπει να έχουμε 3 Τετάρτες. Αναπόφευκτα. Τον απόκριον γιατί να τον κάνουμε. Παιδιά, απόκριες θέλετε να παίξουν. Εννοείται να παίξουν. Εννοείται να παίξουν. Φυσικά. Γιατί τι είναι από εδώ. Να παίξουμε Σάββατο εμείς. Ένα λεπτό. Ναι. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Ναι. Επειδή ξέρω ότι κάθε τριήμερο οι διαιτητές φεύγουν ταξίδι. Εγώ μίλησα και με τους διαιτητές. Έκανα μια ερώτηση. Περιμένω να μου πουλάς τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται δεν έχουν κανένα θέμα. Ναι, ρε πρόεδρε, θα δούμε τους διαιτητές και δεν θα δούμε παράδειγμα τους 300 ποδοσφαιριστές. Άμα φύγω τι να κάνω. Άμα πάω πρόβλημα τι μπορώ να κάνω. Πάντα θα μας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Δυστυχώς τι μπορώ να κάνω. 15 διαιτητές χρειάζονται. 5 μάτς είναι πρόεδρε. Ναι, ρε, υποθέτω. Γιατί μόνο Σάββατο απόκριο, μόνο εμείς αποξούμε. Δεν είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίξω. Αλλά λέω, να μην έχω πολύ τίποτα. Αν δεν έχω πολύ ευχαριστώ. Οι Τετάρτες είναι πολύ δύσκολοι. Ακούστε λίγο, οι Τετάρτες, ακούστε λίγο γιατί γίνεται οι Τετάρτες. Καταρχάς, δεν θα μας φτάσουν έτσι κι αλλιώς. Άρα, να ρωτήσω κάτι, υπάρχει ημερομηνία έναρξη στον Μπαράζ έξω. Εμάς ήταν 3 Μαρτίου, 3 Μαΐου. Εμάς είναι έγραφο από την ΕΠΟ και λέει 15 Απριλίου θέλουμε τους πρωταθλητές. Ναι, το ξέρω. Ή να τους πω εγώ, όχι. Για να μπορέσω λίγο το προγραμματισμό που έχει γίνει. Ναι. Να δεις να συμφωνήσεις. Δεν βάζουμε απόκριες, βάζουμε μία Τετάρτη πριν τις απόκριες και μία μετά. Τις τελευταίες αγωνιστικές που λες εσύ, δεν μπορούμε να βάλουμε γιατί έχουμε και το Κύπρο. Γεια σας, καλή συνήθεια. Τις απόκριες πρέπει να παίξουμε, τι γίνεται, να παίξουμε 2 Τετάρτη. Ναι, ρε παιδιά, 2 Τετάρτες. Γιατί δεν θέλω να πω, άκουσα σας είχα πάρει τηλέφωνο και σε είπα παράδειγμα γιατί δεν γυρνάμε στο δεύτερο γύρο να παίζουμε Κυριακές και μου είπες το κάναμε έτσι γιατί τα παίζουμε μόνο Κυριακές. Και τώρα παίρνουμε σφήνα 2 Τετάρτες. 3 μάλλον και προσπαθούμε να το κάνουμε. Ναι, γιατί χάσαμε μία με τις βροχές και μία με το γιο. Με τις βροχές παίξαμε Τετάρτη, πρόεδρε. Ναι, αλλά χάσαμε μία μετά. Μία χάσαμε. Αυτό σου λέω. Και μία, από τις δύο. Και μία μας βγήκε γιατί από τις 22 πήγαν 15. Ωραία, δέστε τώρα να παίξουμε τις απόκριες, γιατί όλοι εδώ είναι θεωρώ να συμφωνήσουμε. Ναι, παιδιά, εδώ για να βρούμε λύση μας, εντάξει. Ναι, οκ. Εντάξει, απόκριες. Απλά οι δύο Τετάρτες. Πέντε μάτς είναι, δεν υπάρχει. Και μία μάλιστα, να ξεκινήσουμε ο προγραμματισμός. Δεν πέσαμε, παιδιά, ποτέ δεν έχουμε παίξει όμως. Όχι, να παίξουμε Σάββατο κιόλας. Πώς θα γίνει Σάββατο. Μα δεν έχει άλλα μάτς. Αν βολεύει τους γέντες, θα παίξουμε Σάββατο. Συμφωνούμε. Και κάτι ακόμα, μήπως υπάρχουν γήπεδα να καλύπτεται από φωτισμό και να γίνει κάποιο παιχνίδι, ας πούμε, τη βράδυ της Τετάρτης. Δεν ξέρω το Αιγίνιο, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Κανένα δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε ένα μόνο υποφωνήσιο. Και μια φορά που κάναμε στον Κορινό. Εντάξει, έλειξε. Τώρα παράδειγμα, μήπως υπάρχει κάποιο γήπεδο. Μόνο το Πυρικού είναι το οποίο. Το Πυρικού θα πάμε. Αυτό δεν γίνεται να παίξει. Για να το δώσουμε. Μακάρι να έκανε αυτή την ωραία, να ήταν ωραία να παίξουν και όλα τα παιχνίδια. Δεν έκανε παράδειγμα. Να ξέρετε ότι η μία Τετάρτη θα μπει Κυριακή Τετάρτη τώρα. Άμεσα. Έχει δύο προγραμματισμού. Να ξέρετε. Δηλαδή ξεκινάμε Κυριακή τώρα 25 και 27 Τετάρτη. 28. 28, συγγνώμη, ναι. Και οι άλλοι, εμείς είχαμε προγραμματίσει μία πριν τις απόκριες, μία μετά. Αλλά αν φάμε μία, θα χρειαστούμε άλλη μία μετά τις απόκριες. Μετά θα δούμε πώς θα γίνει. Εντάξει. Να ξέρετε, ήταν σε αυτό το προγραμματισμό. Αύριο, παιδιά, θα σε αυτό το πρόγραμμα με όλες τις ημερομηνίες. Πάμε για play-off. Γεια, πάμε play-off. Κοιτάξτε, γιατί θα σήμερα ότι τις στήμουν κυρίως. Κοιτάξτε, καλά. Μην έχουμε πάλι κανένα παράδειγμα. Τέξι. Το πέντε ποιος είναι. Το πέντε. Η περίσταση είναι το ένα. Το ένα. Ο Αντρόμητος, μην υπάρχει ένα πρόβλημα.
Δύο. Το δύο. Αλήθεια. Αν συμφωνήσει η ομάδα του Μαρκίνα, αν συμφωνήσει, όχι αυτό το λέμε, γιατί είναι ο Σορτόρα που μια από τα έξι νοσίτη και το ζητήσαμε πριν την κλήρωση. Γι' αυτό το λέμε από τώρα. Οπότε θα δείτε, όμως γιατί μετά από ένα κράτος δεν έχουμε, γι' αυτό το λέμε. Εντάξει. Όχι, πληρωθεί. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Θα δούμε αγαπητούς αγώνες. Θα το ευχαριστούμε πρώτα την Παναμήθεια.